Λοιπόν, θα ήθελα να διευκρινίσω πριν να ευχαριστήσω και μπω σε αυτά που λένε στην κοινωνία τα τυπικά, ότι δεν είμαι από την Καλαμάτα. Γιατί διάφοροι γνωστοί μου μου ρώτησαν γιατί έκανα για πρώτη φορά την εκδήλωση για τον Van Gogh στην Καλαμάτα. Αλλά όπως είμαστε στην Ελλάδα, θεώρησα ότι είναι αυτονόητο ότι γίνηκα Καλαμάτα, αλλιώς δεν θα υπήρχε κανένας άλλος λόγος. Ο άλλος λόγος είναι ο Βασίλης. Εσύ γεννήθηκες Καλαμάτα. Άρα έχουν έμμεσα δίκιο. Η ιδέα είναι ότι ο Βασίλης ως φίλος έχει δύο μεγάλα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σημαντικά για τους φίλους μου. Είναι ότι δεν με ακούει πάντα, αλλά κάνει τα δικά του, στους τομείς που είναι ειδικός, και με αφήνει πάντα ελεύθερο, στους τομείς που δεν είμαι. Δηλαδή, λειτουργούμε εν λευκό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε πολύ συχνά, σας καλούν σε ένα μέρος, αλλά σας λένε θα μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, σε αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, όπως είναι από την Καλαμάτα, εσείς δεν τους γνωρίζεις, αλλά μην τους μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε, τα διάφορα τυπικά, αυτό ο Βασίλης δεν με κάνει ποτέ. Γι' αυτό ξανάρχομαι. Επιπλέον στον χώρο που λειτουργεί ο Βασίλης και με τα παιδιά είναι και μερικοί, αναγνωρίζω μερικά από τα θύματα μου, στα μαθήματά μου. Και σε αυτό το χώρο που είναι ας πούμε πιο επαγγελματικός το Βασίλη, με αφήνει να κάνω διαλέξεις για τα παιδιά, με όλο το κόστος που αποτελεί για τον εγκέφαλο των παιδιών, να δουν πραγματικά μερικά στοιχεία και τεχνικές της τέχνης των μαθηματικών. Θα ήθελα όμως επιπλέον να πω ότι ο Βασίλης είναι ο χορηγός του καταλόγου που είδατε για αυτούς που ήταν στην εκδήλωση, στα εγγένεια. Άρα θέλω να πω ότι είναι ικανός, παρόλο που είναι φυσικός, τον είναι τη δικιά μου ξέρεις πως είναι φυσικός, παρόλο που είναι φυσικός, να έχει μια άποψη για μερικά θέματα που αφορούν τα εικαστικά, διότι έχει μια σφαιρική αντίληψη της παιδείας που επιτρέπει σε κάποιον σαν εμένα, που είναι αρκετά παράξενος, να λειτουργήσει αυτόνομα. Όλα αυτά για να σας εξηγήσω ότι στην Καλαμάτα τώρα θα έχετε διάφορες απόψεις για ένα θέμα που θεωρείται ειδικό, ενώ βρισκόμαστε στην επαρχία. Ενώ μερικοί από εσάς μου ρώτησαν ήδη, όταν ήμουν στα εγγένεια, αν είχα κάνει την έκθεση πριν στην Αθήνα. Γιατί συνήθως ξέρετε, είναι πρώτα στην Αθήνα, όταν είναι στο 15ο, πάμε και στην επαρχία. Εγώ νομίζω ότι και αυτή είναι η ιδέα και με τα καλλιτεχνικά σχολεία. Αλλιώς θα ήταν πολύ απλό. Θα λέγαμε υπάρχουν 2-3, θα τα κάνουμε όλα στην Αθήνα. Τα παιδιά που θέλουν να κάνουν καλλιτεχνικά, ας έρχονται. Και δεν είναι αυτή η ιδέα μας ούτε στην επιτροπή. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει τοπικά μία βάση, σταθερή, που αναδεικνύει τα προσόντα και της κοινωνίας, εντός εισαγωγικών της κοινωνίας, όσοι με γνωρίζουν καταλαβαίνουν τι εννοώ, αλλά ειδικά των παιδιών. Η έκθεση που είδατε δεν είναι έκθεση. Τα εγγένεια που πήγατε να δείτε δεν είναι εγγένεια με την τυπική και ορθολογική προσέγγιση, ούτως ένως, αν ξέρετε καλά, κανένας πια δεν θυμάται πώς γίνονται τα εγγένεια σε μια έκθεση εικαστικών. Θεωρούν πιο πολύ ότι έχει σχέση με το catering. Εντάξει. Λοιπόν, θα διευθυνήσω μερικά πράγματα, θα αρχίσω από τα τεχνικά και θα σας υπενθυμίσω ότι τα εγγένεια σε μια έκθεση λέγονται vernissage. Το vernissage είναι το βερνίκι. Άρα, θα μου πείτε γιατί το βερνίκι. Διότι ήταν η μέρα όπου ο καλλιτέχνης έβαζε βερνίκι πάνω στους πίνακες. Αυτό βέβαια το έχουμε ξεχάσει εντελώς και δεν μας απασχολεί αν ο καλλιτέχνης έχει βάλει βερνίκι ή όχι. Εμείς κάνουμε τα εγγένεια.
Σας δίνω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο η κοινωνία ξεχνάει την ουσία. Δηλαδή, ο πίνακας είναι φτιαγμένος για να διαρκεί. Και γι' αυτό βάζουμε βερνίκι. Όμως εμείς αυτό που θυμόμαστε είναι ότι είναι η έναξη της έκθεσης. Αυτό το πράγμα, εφόσον έχω και φίλους που έχουν δανειστεί τα εινοπνευματικά μου διοικιώματα, σας υπενθυμίζω ότι γίνεται το ίδιο με το κρασί. Εντάξει, γι' αυτό έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία του Μποζολέ Νουβού, ειδικά στο εξωτερικό, που βέβαια δεν ξέρουν να πίνουν κρασί, αλλά θεωρούν ότι όπως είναι γαλλικό, σίγουρα θα είναι καλό. Βέβαια, οι ίδιοι οι Γάλλοι δεν το πίνουν. Γιατί ξέρουν ότι είναι πολύ νέο. Το κρασί, που είναι ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας, είναι κάτι το οποίο παλαιώνεται. Το ίδιο και ο πίνακας, γι' αυτό είδατε λάθος. Σιγά σιγά θα μιλάω πιο ξεκάθαρα, θα καταλάβετε μετά όταν θα το πω. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Κατάλαβες ότι κερδίζω χρόνο του συνόμου. Τώρα δεν έχω βάλει κάμερα κανονική. Ωραία. Τώρα θα αρχίσουμε κανονικά. Όχι, και ξέρετε, με κουράζει αυτό το δημοσιογραφικό κοινότυπο που μπαίνουν και ενοχλούν τον άνθρωπο που είναι καθισμένο για να μας δείξουν όμως κάτι στην τηλεόραση την οποία δεν θα δούμε γιατί είμαστε εδώ. Εντάξει. Άρα, εδώ έχει, για μένα είναι το ακρότατο της κοινωνικότητας με την καθαρά εξερευτηριστική έννοια που δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα για το οποίο θα μιλάμε. Γι' αυτό έπρεπε να κάνω μια τέτοια εισαγωγή, για να καταλάβετε πού δεν το πάω. Ο κόσμος του Γάσα. Είναι μερικοί από εσάς που είχαν την εντύπωση ότι τα έργα που έχουν δει στα εγγένεια μοιάζουν με τον Γάσα. Είναι λογικό, διότι είναι μελέτες. Άρα, ας μπούμε στο πλαίσιο. Δεν είναι αντιγραφές, γιατί θα ήταν στο ίδιο μέγεθος, το οποίο είναι παράνομο. Πολλά από τα έργα που βλέπουμε στα εγγένεια είναι λεπτομέρειες, όπως το βλέπετε και στον κατάλογο, είναι λεπτομέρειες από έργα. Γι' αυτό εδώ. Λοιπόν, αν μερικοί από εσάς είναι ειδικοί του Van Gogh, όπως ξέρετε στην Ελλάδα είμαστε ειδικοί για όλα. Μπροστά σε όλους, αρκεί να μην υπάρχει άλλος. Αυτός ο πίνακας σας θυμίζει κάτι? Δεν τον βλέπω. Ωραία. Αυτό. Ξέρετε, εγώ είμαι σαν τον Βασίλη, είμαι το εκπαιδευτικό, αλλά κάνω και ερωτήσεις, δεν κάνω μόνο απαντήσεις. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι αυτός ο πίνακας μπορεί να μην σας θυμίζει τίποτα, διότι πολύ απλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια που βρίσκεται πάνω αριστερά, σε έναν πίνακα του Van Gogh, όπου είναι και αφινοκτιόν. Εντάξει, νυχτερινό καφέ. Πρόσεξε, Άννα, ότι μεταφράζω καφέ όπως πρέπει, είναι καφέ. Αυτό εδώ είναι στον ίδιο πίνακα. Εντάξει. Αυτό εδώ είναι κάτω αριστερά. Όταν έκανα την πρώτη διάλεξη στη Γαλλία, όπου εντάξει, ασχολούμαστε και γενικά κατά μέσο όρο περισσότερο με εικαστικά, έκανα μια διάλεξη όπου δεν έδειξα κανέναν πίνακα του Ρανσάν και μιλούσα μόνο για τους πίνακες του Ρανσάν. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, φιλτράρει πολύ το κοινό. Δεν είναι μια ελιτιστική προσέγγιση, είναι απλώς για να μάθει το κοινό πόσο χρόνο μπορεί να χάσει μπροστά σε έναν πίνακα. Δηλαδή, είναι μερικοί από εσάς που πήγαν να δουν αυτές τις μελέτες. Προσπαθήστε να υπολογίσετε πόσα λεπτά μείνατε μπροστά σε κάθε πίνακα. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, άμα τολμούσετε να πείτε 5, θα κάνατε 5 επί 20, σας κάνει 100 λεπτά. Αποκλείεται. 2 λεπτά, 80 λεπτά. Βλέπετε, αυτά είναι φυσική. Φυσική.
Δηλαδή, προσέξτε, αυτά εμείς τα κάνουμε στη μουσιολογία. Δηλαδή, όταν θα πάτε να δείτε, ας πούμε, τη Ζοκόντα, ξέρουμε αναλεπτό πόσοι θα περάσουν από εκεί, διότι έχουμε πρόβλημα στον προγραμματισμό το πόσοι θα μπουν. Και όταν το έγινε μια μεγάλη έκθεση για τον Πικάσο και τους δάσκαλους του, αναγκάστηκαν να ανοίξουν και νυχτερινά. Δεν έφταναν. Είχαμε μετρήσει ότι δεν έφταναν αυτό το χώρο. Και πηγαίνατε 3 η ώρα το πρωί να πάτε να δείτε τον Πικάσο με τα έργα δικαστικά του. Θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι ξεχνάμε. Η κοινωνία είναι μια κοινωνία της λύθης. Δεν πάμε να δούμε έναν ζωγράφο που ανήκει στην ανθρωπότητα. Πάμε να δούμε πίνακες. Που όπως ξέρουν πολύ καλά οι γιατροί, δεν υπάρχει αρρώστια, υπάρχουν άρρωστες. Όπως το ξέρουν οι εκπαιδευτές, δεν υπάρχει μάθημα, υπάρχουν μαθητές. Μετά κάνουμε διάφορα. Όσοι το κάνουν με αυτόν τον τρόπο είναι απλώς ο δογματισμός. Εδώ το πρόβλημα με τον Βανσάν είναι, θα μπορούσατε να πείτε, ότι είναι ένας εικαστικός όπως κάθε άλλος εικαστικός και γιατί ο Λιγερός πήρε τον Βανσάν, Van Gogh, και γιατί λέει Βανσάν, πρώτη ερώτηση. Μια καλή. Γιατί να μην λέω Van Gogh. Ναι, και ο Van Gogh θα ήταν το μεγάλο του όνομα. Ναι. Ναι, άρα ποια είναι η εξήγηση. Αισθάνεστε πιο οικία. Όχι, όχι, αυτό είναι μια ψυχολογική προσέγγιση, είναι εσείς προσεκτική με μένα, γιατί εγώ ξαναπαντάω. Εγώ εδώ στην Καλαμάτα θεωρώ ότι είναι δική μου, άρα είναι πιο σκληρό, το ξέρετε. Και στην εκπαίδευση κατάλαβα. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα, είναι ότι ο Βανσό γράφει στον αδελφό του Τεό, δεν είμαι ένας Van Gogh. Το γράφω, απλώς δεν το διαβάζουμε. Και γι' αυτό ο Βανσό, ο Van Gogh, υπογράφει πάντα Vincent. Δεν υπογράφει ποτέ Van Gogh. Άμα σας πουλήσουν ένα έργο του Van Gogh που έχει υπογραφεί Van Gogh, να είστε πολύ προσεκτικοί. Εντάξει, μπορεί να σας τύχει, μην νομίζετε. Αυτά τα πράγματα τυχαίνουν και ανάποδα. Ένας άνθρωπος αγόρασε στην Ιταλία πριν 1,5 χρόνο ένα έργο το οποίο θεωρούσαν ότι δεν είναι πολύ σημαντικό και ήταν ένα έργο του Νταβίντς. Δεν είναι να σας πω τι έφαγε αυτός που το πούλησε μετά. Το φαντάζεστε. Εντάξει, γιατί το πούλησε λέγοντας, εντάξει, μπορεί μοιάζει κάτι, αλλά δεν είναι και σημαντικό. Και όταν πήγαν να δουν ερευνητές ειδικού, ήταν καρικατούρα, μια από τις ειδικότητες του Νταβίντσι. Δεν είναι ανάγκη να σας πω το κόστος του πίνακα. Ωραία. Άρα, με τον Van Gogh, τι με αγγίζει, γιατί να μην μας αγγίξει, ας πούμε, την ίδια εποχή ο Γκογκέν ή ο Σεζάν. Εντάξει. Για όσους ξέρουν λίγο, δεν είναι ονόματα που είναι αυθαίρετα. Άμα πρέπει να κάνω εδώ μια διάλεξη για ποίηση, θα μιλούσα για τον Ραμπό, αλλά όχι για τον Βερλέν. Ίδια εποχή, φίλη σχέση. Ήταν φιλική σχέση. Ναι. Άρα, ποια είναι η ιδέα, είναι ότι μερικοί από εμάς που δεν το ελέγχουμε στα επιστημονικά, μας αγγίζουν προσέγγιση. Γι' αυτό για μένα πολλοί ζωγράφοι είναι τεχνίτες. Μερικοί από αυτούς γίνονται καλλιτέχνες. Πολύ σπάνιοι είναι οι άνθρωποι. Ο Van Gogh ήταν άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν μπόρεσε να γίνει ζωγράφος. Δηλαδή η κοινωνία δεν τον άφησε να γίνει ζωγράφο. Εσείς τον ξέρετε όλοι σαν ζωγράφο. Ο Van Gogh πούλησε βιβλία. Ο Van Gogh προσπάθησε να κάνει όλες τις δουλειές που μπορούσε να κάνει για να μην γίνει ζωγράφος, διότι η κοινωνία δεν θεωρούσε ότι ήταν δουλειά. Δεν είναι απίστευτο. Αυτό κανονικά θα πρέπει να θυμίζει στο Βασίλη, γιατί σίγουρα θα έχουμε γονείς τέτοιου τύπου, που έχουμε το παιδί που θέλει να κάνει κάτι, αλλά ο γονιός ξέρει ότι δεν πρέπει να κάνει κάτι αυτό το παιδί, γιατί αυτό έχει λιγότερα μόρια από τη βάση του άλλου. Και εφόσον έχει πιάσει τη βάση τάδε, κάτι να πάει στο πανεπιστήμιο για το οποίο είναι αντελώς άσχετο το παιδί, αλλά είναι πάνω από το άλλο. Που βέβαια την επόμενη χρονιά μπορεί να αλλάξει λίγο η κατάταξη, δεν έχει πια σημασία,
Το έχουν γράψει. Αυτό είναι το λεγόμενο μηχανογραφικό. Αυτά τα παιδιά που θυσιάζονται, προσέξτε, από αγάπη των γονιών. Αυτό είναι το καλύτερο, δηλαδή είναι, δεν σε σφάζουν, είναι με το βαμβάκι, σιγά σιγά μέχρι. Αυτό γίνεται με τον Van Gogh. Ο Van Gogh ανήκει σε μια οικογένεια που ζούσε κανονικά. Μικρό επαγγελματίες, ένα χώρο που είναι τα βιβλία, το χαρτί, τέλος πάντων. Ο αδελφός σου θα είναι σε αυτόν τον χώρο, ναι, ο αδελφός είναι ο Τέο. Όταν γράφει ο Βανσάν στον Θεό, δεν γράφει ποτέ αλλιώς. Γράφει πολύ σπάνια σε άλλους. Έχουμε λοιπόν όλη την αλληλογραφία, έχουμε από, σε διάφορες γλώσσες, Ολλανδικά και Γαλλικά. Ποιος ξέρει ότι ο Van Gogh ήταν πρικισμένος στις γλώσσες? Γιατί προσέξτε, αυτό που είπαμε προηγουμένως, έκανε αναφορά, είναι ότι θεωρούμε ότι ένας είναι καλός σε έναν τομέα, δηλαδή έχει ένα ταλέντο. Ναι, αλλά ο Van Gogh είχε ταλέντο και στη θεολογία, διότι έγινε παπάς ο Van Gogh. Ήταν παπάς στα ανθρωπορυχεία, στα χειρότερα ανθρωπορυχεία που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Είχε μεταφράσει τη Βίβλη από τα Ολλανδικά, έτσι για να περάσει ο χρόνος, στα Αγγλικά, στα Γαλλικά, στα Γερμανικά. Θέλω να πω, να είστε και για τους πιο νέους, μην βάζετε, ας πούμε, τον Van Gogh, εντάξει, μόνο ζωγράφος, ή ο άλλος είναι μαθηματικός, ή ο άλλος είναι τέτοιο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν απ' όλο. Απλώς εμείς έχουμε μόνο ένα μάτι. Άρα δεν χωράει. Δεν μπορεί να χωράει στον ίδιο. Να είναι και αυτό. Άρα δεν είναι. Εφόσον δεν μπορεί. Δεν είναι. Όπως θα λέει η φίλη μου Γιώργο, είναι αδιανόητο. Εφόσον είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, άρα είναι πρικισμένος, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Διότι κανένας δεν θα του ζητήσει να παράγει ένα έργο σε αυτό το τομέα. Εδώ προσέξτε ποια είναι η προσέγγιση. Παράγει ένα έργο όπου μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες καταλαβαίνει ότι η κοινωνία δεν του έχει αφήσει κανένα άλλο περιθώριο. Άρα εκείνη τη στιγμή αποφασίζει ότι θα ζωγραφίσει. Καταλαβαίνετε δηλαδή για ποια καταπίεση μιλάμε. Εντάξει. Αυτή η καταπίεση μπορεί να την καταλάβουν αυτοί που είναι αριστερόχειροι ή δεξιόχειροι. Αριστερόχειροι που έχουν αναγκάσει τόσα χρόνια να γράφουν με το δεξί. Είναι του ίδιου τύπου. Είναι όμως, θα έλεγα, όχι μόνο λυπητερό. Άμα το σκεφτείτε καλά, αυτό που ξέρουμε εμείς από το έργο του Van Gogh είναι αυτό που έκανε όταν έφτασε στα όρια της ανθρωπιάς. Δεν μπορούσε να πάει πιο πέρα. Γι' αυτό γράψαμε κείμενα για αυτό το θέμα, λέγοντας ότι με τον Van Gogh, συγγνώμη, σύμβαση τύπου Άινσταϊν. Όταν θα λέω Van Gogh, θα εννοώ και τους δύο μαζί. Δηλαδή και τον Θεό και τον Βανσάν. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Ο ίδιος ο Βανσάν έχει γράψει στον αδελφό του. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ σημαντικά αυτά που κάνω. Αλλά το προσπαθώ. Αν κάποια μέρα γίνουν σημαντικά, θα τα έχουμε κάνει μαζί. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει συνεχώς αυτή η λιλογραφία για να καταλάβετε εμείς ως ειδικοί, εγώ όχι, αλλά τέλος πάντων. Είπαμε, εμείς είμαστε ερασιτέχνες. Σε κάποια φάση θα ζήσουν τα δύο αδέλφια 9 μήνες μαζί στο Παρίσι και οι ειδικοί στεναχωρούν, γιατί εκεί δεν γράφουν. Εντάξει, γιατί γράφουν πολλές λεπτομέρειες από τι αγόρασαν σαν πινέλα, τι αγόρασαν σαν χρώματα, πόσα τελάρα είναι, ποιο έφτιαξε, πότε το έφτιαξε, σε ποιο χώρο καθόταν η Ανατολή. Άρα, η ιδέα είναι ότι έχουμε μέσω της αλληλογραφίας, και τώρα κανονικά εδώ μπορούμε να κάνουμε την κριτική μου, μπορώ. Ποιος έχει διαβάσει την αλληλογραφία των δύο. Αλλά προσέξτε,
Όλοι γνωρίζουμε τον Μαντώλη. Μήπως όλοι έχουμε ακούσει τον Μαντώλη. Γιατί αν γνωριζόμαστε θα διαβάζαμε τι λέει. Έχω απλά. Διαβάσει εγώ μερικά διαβάσει. Ωραία, μπράβο. Θέλω να πω ότι πολύ συχνά, γιατί είναι μια μεγάλη τεράστια διαφορά σε σχέση με τον Νταβίντσι. Ο Νταβίντσι είναι μόνος. Ήου. Δεν μπορεί να γράψει κανέναν άλλο. Ο Βαν Γκόγκ είναι δύο. Άρα γράφει συνεχώς. Κατά συνέπεια, εμείς μπορούμε να διαβάσουμε τι λέει. Δηλαδή, όταν εγώ διαβάζω από μερικούς παλαιούς ειδικούς, γιατί δεν τα είχαμε βρει όλα τα χειρόγραφα, αυτό εδώ το τοπίο είναι μουντό για αυτό το λόγο, γιατί ψυχολογικά. Και εσείς τώρα διαβάζετε μέσα στο Βαν Γκόγκ που λέει δεν είχα χρώματα και τα άβαλα με πιο μουντά, γιατί δεν μπορούσα να φτιάξω πιο φωτεινά. Δηλαδή, ποια αξιοπιστία έχετε στον ειδικό. Γιατί προσέξτε, το πρόβλημα των ειδικών είναι ότι πρέπει να έχουν μια εξήγηση για όλα. Ενώ πολύ συχνά με τους καλλιτέχνες δεν υπάρχει εξήγηση σχεδόν για τίποτα. Γιατί έρχονται πολλά προβλήματα από τα υλικά. Τόσο απλά. Δηλαδή, σας ρωτάει κάποιος, γιατί έκανες κάρβουνο. Δεν είχα πενιάκι. Γιατί κάνεις λάδι. Δεν μ' αρέσει ακουρέλι. Εδώ θα αρχίσουν να μας εξηγούν ότι το λάδι το κάνει επειδή έχει πολύ όγκο. Καμία σχέση. Για τους πιο μικρούς. Όταν λέμε χρώματα, πρέπει να καταλάβετε τη διαδικασία. Δεν είναι όπως τώρα αγοράζουμε το σωληνάριο και έχουμε μια τέτοια παλέτα που μας επιτρέπει να παίρνουμε κατευθείαν το σωληνάριο χωρίς κανένα μείγμα και βάζουμε κατευθείαν. Να καταλάβετε τώρα έχουμε χρώματα του τύπου χρώμα προσώπου. Σεχ. Α, πρέπει να κάνεις ένα πρόσωπο, πιέζεις, βγαίνει το χρώμα προσώπου. Το βάζεις πάνω στο πρόσωπο. Ο Βανσάν γράφει στον Θεό, έχω ένα πρόβλημα πρακτικό, γιατί τα βάζει σε σουκούπες, ξέρετε, το χτυπάν, το λιώνουν, και λέει, όταν πάω για το πείο, δεν ξέρω πώς να τα κρατήσω. Άρα λέει, δένω το καβαλέτο, έχω αυτά τα χρώματα. Και σε κάποια φάση μάλιστα το λέει, ότι φυσούσε τόσο πολύ, εδώ είναι η άλλη εξήγηση των ειδικών, φυσούσε τόσο πολύ, που το τέλειωσα γρήγορα, εντάξει, και τελικά το τέλειωσα γρήγορα το προσχέδιο, μετά το πήγα στο σπίτι, αλλά δεν είχα τα ίδια χρώματα. Ο ειδικός τώρα. Ο Βαν Γκόγκ βλέπει διαφορετικά τα χρώματα από τους κανονικούς ανθρώπους. Πού, στο σπίτι. Αφού ο άνθρωπος απλώς φυσούσε και το λέει. Για όσους έχουν πάει λίγο στην Γαλλία, στην Νότιο Γαλλία, έχουμε έναν άνεμο, ο οποίος λέγεται Μιστράλ, που είναι πολύ δυνατός. Συνήθως είναι αυτό που λέμε καθαριστήρες, δηλαδή δεν υπάρχει σύννεφο μετά. Το καλό με το Μιστράλ είναι μετά, όχι την ώρα που είναι. Άρα, πολύ απλά, φανταστείτε ένα τελάρο, για αυτούς που κάνουν φυσική, το οποίο είναι του τύπου 50-70, και το στείνετε σε ένα τρίποδο και φυσάει. Αν ήσασταν στη μουσική θα σας έλεγαν ότι έχει τρεμολό. Και σίγουρα θα σας δώσουν και μια εξήγηση ψυχολογική. Γιατί επισημάνω όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή την προσέγγιση θα μπορούσε να την κάνει και ένας επιστήμονας. Για να μην λέμε τόσες κουταμάρες. Γιατί προσέξτε, πρωτύτερα σας είπα ότι στον καλλιτεχνικό τομέα δεν εξηγούνται όλα. Μερικά εξηγούνται. Άρα μην πάτε στο άλλο άκρο, που αυτό είναι πολύ στους καλλιτέχνες, του τύπου είναι μόνο έμπνευση. Καμία σχέση. Τα προσχέδια. Ο Βανσάν δίνει μεγάλη σημασία. Είναι μερικοί τώρα ζωγράφοι, πρόσφατοι, νέοι, δεν ξέρω πώς να το πω, σύγχρονοι. Ζωγράφοι όμως, δεν είπα άνθρωποι. Είναι μερικοί ζωγράφοι που ζωγραφίζουν κατευθείαν πάνω στο τελάρο. Και δεν υπάρχει προσχέδιο. Ωραία. Είναι μερικοί που μου ρώτησαν και στα γένεια γιατί κάνω προσχέδιο. Στον Βανσάν υπάρχει πάνω και προσχέδιο. Εντάξει, πάνω στο οποίο θα πατηθεί προσχέδιο. Οπότε οι μερικοί να το κάνουν απλώς θέμα γούστου. Εγώ νομίζω για τα εικαστικά, και το έλεγα και με έναν κύριο όταν μιλούσα μια κάρβουνα, νομίζω ότι ζωγράφος που δεν ξέρει να κάνει σχέδιο, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει κάτι περισσότερο από ζωγράφος. Θα γίνει μόνο ζωγράφος. Διότι το σχέδιο
είναι η ικανότητα της χωροαντιληπτικής. Ενώ το τέλος, το αποτέλεσμα, είναι το μείγμα της χρωματικής μάζας. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα όσο αφορά τον εγκέφαλο. Γιατί προσπαθώ εδώ να σας τα πω και πιο σφαιρικά, για να δείτε, γιατί εγώ το προτείνω συχνά και σε γονείς, βάλτε τα παιδιά σας να ζωγραφίζουν την ουρού. Δεν είναι για να γίνουν, ας πούμε, Πικάσο ή Νταβίνσι, δεν είναι αυτό το θέμα. Βοηθάνε σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, εδώ η προσέγγιση ποια είναι. Είναι ότι πρώτα κάνουμε σκίτσα. Μικρά σκίτσα γρήγορα. Είναι πολλοί από εσάς εδώ που έχουν ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον το πρόσωπό τους. Για προσωπογραφία. Φαντάζεστε τώρα τι θα μπορούσα να κάνω. Βέβαια στην εποχή μας είναι πολύ απλό. Θα βγάζα μια φωτογραφία και θα έλεγε το θέμα. Είναι αυτό που έλεγα και εκείνη την εποχή, το να κάνεις γρήγορο προσχέδιο είναι μια ικανότητα που σχετίζεται με την φωτογραφική μνήμη. Γι' αυτό κανονικά και στις σχολές καλών τεχνών έχουμε και μαθήματα που είναι από μίμησης, δηλαδή σας δείχνουν τη ζωγραφιά για, ας πούμε, 3 λεπτά, την κρύβουν και λέει ζωγράφηση. Εδώ κανονικά ένας νέος πρέπει να πει τι μας νοιάζει, εφόσον υπάρχει ψηφιακή φωτογραφία, μπορώ να την ξανακάνω όσο θέλω. Δεν είναι αυτό. Είναι η τεχνική του εγκεφάλου. Ας πούμε, όταν διαβάζετε ένα κείμενο, όταν το διαβάζετε δυνατά ή όταν το διαβάζετε από μέσα, δεν ενεργοποιείτε τις ίδιες ζώνες του εγκεφάλου. Τόσο απλά. Άρα, αν θέλετε να το κάνετε αυτό, το κάνουμε εμείς πολύ συχνά στο θέατρο, κάνουμε και τα δύο. Για να ενεργοποιήσουμε περισσότερες ζώνες και να θυμούνται το ίδιο πράγμα. Και μετά είναι και το παίξιμο. Εδώ λοιπόν ο Βανσόν θα το εξηγήσει στον αδελφό του, θα πει έκανα το σχέδιο, προσπάθησα να το κάνω καλό, το μελέτασα, κοκκίες και ύστερες πάντων, η γαλλική ορολογία. Και μετά προσπάθησα να βάλω χρώμα. Βλέπει λοιπόν ότι μπαίνει σε μια διαδικασία και του λέει κάνω ό,τι μπορώ για να το κάνω καλύτερο. Αυτό εδώ με τη σύγχρονη εποχή εξαφανίζεται εντελώς και λέμε ζωγράφος είναι αυτός που βάζει χρώματα. Τότε ο Βανσόν δεν είναι ζωγράφος. Διότι δεν το έκανε καθόλου έτσι. Άρα δεν είναι μόνο η εξέλιξη, γιατί θα μπορούσατε να πείτε ότι εντάξει, υπάρχει η εξέλιξη της τέχνης, δεν χρησιμοποιούμε τα ίδια πράγματα. Υπάρχει και η εξέλιξη τεχνικής. Στο παράδειγμα που σας θέλει στην αλληλογραφία του, λέει επιτέλους πήρα καβαλέτο για το πύο. Δηλαδή είναι καβαλέτο που έχει κάτι σαν σερτάρια και μπορείτε να βάλετε τα χρώματα μέσα. Αυτό θα μπορούσε κανονικά πριν από αυτή τη διάρρηξη τουλάχιστον να σας φανεί εντελώς ανούσιο. Μα είναι το τεχνικό υπόβαθρο του καλλιτέχνη. Άμα δεν το έχετε αυτό, είναι πολύ απλό. Κάνετε χρώμα με πενάκι μαύρο. Είναι μια ωραία άσκηση αυτό. Δώστε χρώμα με πενάκι μαύρο. Θα δείτε ότι μερικοί μπορούν. Γιατί τότε θα καταλάβετε ότι το πενάκι μπορεί να το χρησιμοποιήσετε με κοντινές γραμμές, να έχετε ένα πάχος, να ξαναπεράσετε στο ίδιο σημείο, να το κάνετε πλάγια, διότι δεν σας ανάγκασαν. Το ίδιο γίνεται βέβαια με καλύτερο τρόπο με το κάρβουνο. Στο κάρβουνο όμως, δεν έχουμε πολλά κάρβουνα του Βανσόν, το κάρβουνο το χρησιμοποιούμε για έναν πολύ απλό λόγο. Ποιος μπορεί να μου πει γιατί χρησιμοποιούμε το κάρβουνο. Μην μου πείτε ψυχολογικά και τέτοια κοινωνικά. Φτηνό. Όχι επειδή είναι φτηνό. Δεν τους έχεις προειδοποιήσει, Βλέπετε, είναι μια πολύ απλή ερώτηση, εντάξει. Γιατί ένας καλλιτέχνης χρησιμοποιεί κάρβουνο. Γιατί μπορεί να διορθώσει στοιχείο λάθη. Λάθος, γιατί θα μπορούσες και με ένα μολύβι. Δίνει πολλούς τόνους. Ναι. Και μόνο γι' αυτό. Δηλαδή το μολύβι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, να έχεις πολλούς τόνους. Είναι πολύ πιο απλή η εξήγηση. Το μολύβι είναι καλό για μια μικρή επιφάνεια. Πάρτε ένα μολύβι, κανονικό μολύβι, και προσπαθήστε να ζωγραφίζετε ένα προσχέδιο πάνω σε μουσαμά, δεν θα σας μείνει κανένα μολύβι. Γιατί μέχρι να τελειώσετε, το έχει τελειώσει όλο. Η ιδέα είναι
ότι το κάρβουνο είναι το ανάλογο του μολυβιού στο μουσαμά, ενώ το μολύβι είναι πάνω στο χαρτί. Έχετε το πρόβλημα τριβής. Τώρα γιατί μιλάει για το τριβή. Είναι πολύ σημαντικό όταν παίρνετε τελάρο και τα πρόσεχε πάνω το βαγκό. Όταν είσαι σε ακριλικό, καλύτερο το βαγκάκι. Όταν είμαστε σε λάδι, καλύτερο το λινό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παίρνετε πάνω το 100%. Τώρα έχουμε την τάση να κάνουμε μείγματα για λόγους ευκολίας. Πάνω στο τελάρο, αν θυμάσαι για αυτούς που κάποιοι ζωγραφίζουν εδώ, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, δεν είναι να σηκώσει το χέρι, γιατί είπα άλλοι ζωγράφοι, άλλοι άνθρωποι. Σου λένε να σηκώσω, που να μην βάλει στους ανθρώπους. Εδώ χάρη στον Βασίλη είσαστε στην κατηγορία ανθρώπων. Μετά από λίγο μπορεί να πέσετε και να πάτε στους ζωγράφους. Ποια είναι η ιδέα. Έχετε την υφή του τελάρου. Το τελάρο έχει μια υφή. Είναι πολύ σημαντική αυτή η υφή. Αυτοί που δεν κάνουν σχέδιο πάνω στο τελάρο, δεν τη νιώθουν με τον ίδιο τρόπο. Διότι πηγαίνουν με τρίχες. Ωραία. Οι τρίχες, το σημαντικό στοιχείο που έχουν οι τρίχες, είναι σε σχέση με το λάδι. Δηλαδή με την πογιά. Όχι με την επιφάνεια. Διότι έχετε ποτέ σκεφτεί. Βάζετε εσείς, ας πούμε, το πινέλο και βάφετε την επιφάνεια χωρίς πογιά. Όχι. Αναγκαστικά το πινέλο σας έχει ήδη πογιά. Άρα η ιδέα είναι να την αφήσετε. Για μένα το πινέλο είναι αυτός που ξεχνάει την πογιά. Ενώ το τελάρο είναι αυτός που τη θυμάται. Γι' αυτό μας πληγώνουν πολύ τα τελάρα, ενώ τα πινέλα δεν μας πληγώνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλη αυτή η επεξεργασία γίνεται, και μην νομίζετε ότι είναι λίγες οι επιστολές, εντάξει, εγώ που έχω τα άπαντα, μιλάμε για τρεις τόμους. Γράφουν πάρα πολύ συχνά. Έχουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες που μας δίνει, θα μπορούσε αυτό να ενδιαφέρει κάποιον που είναι της ιστορίας τέχνης. Θα μπορούσε να ήταν ένας επιστήμονας, θα μπορούσε να ήταν ένας ζωγράφος που θέλει να εκπαιδευτεί αυτή την προσέγγιση. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στην ίδια. Αλλά ποιος ξέρει ότι τα κείμενα του Van Gogh έχουν και μια λογοτεχνική αξία. Όχι φυσικά, μιλάτε φυσικά. Τίποτα δεν είναι φυσικό. Δεν είναι φυσικό να γράφεις λογοτεχνικά στον αδελφό σου. Μόνο που δεν γράφει μόνο στον αδελφό του, γράφει στην ουσία στον alter ego. Δηλαδή το ανάλογο του, ο οποίος θα του στέλνει. Πολύ συχνά στις επιστολές λέει ευχαριστώ για τα 50 φράγκα. Του στέλνει λεφτά για να αγοράσει χρώματα. Χρώματα ή τελάρα ή οτιδήποτε. Η ιδέα είναι όμως ότι έχουν μια προσέγγιση. Σε κάποια φάση ο Van Gogh ήθελε να κάνει το ανάλογο από μια φιλική εταιρεία. Στην τέχνη. Λέει, μας εκβιάζουν αυτοί που πουλάνε τους πίνακες μας και ρωτούσε αν θα μπορούσαν οι εμπρεσονιστές, τουλάχιστον οι πρώτοι, αναφέρεται ας πούμε στο Σεράο, άμα ήμασταν μεταξύ μας, όλοι μαζί, και λέγαμε εμείς θα βάζουμε τρεις πίνακες, με αυτό το κόστος, ξέρουμε πόσο κάνει. Στην ουσία είναι ένας συνεταιρισμός, καλλιτεχνικός. Αυτό θα κλείδωνε αυτούς που τους εκμεταλλεύονται. Να ξέρετε ότι αυτό γίνεται και τώρα. Δηλαδή, είσαι ας πούμε ερασιτέχνης, σας αγοράζουν τον πίνακα, μερικοί που θεωρούν ότι δεν είναι και τόσο καλός, και πάνε και τον πουλάν αλλού. Το τεπλάσιο. Αλλά εσείς δεν είσαστε ενημερωμένος ότι έχουν κάνει αυτό με τον πίνακά σας. Σε κάποια φάση εμφανίζεται σε μια γαλερή. Αυτό γινόταν συχνά εκείνη την εποχή και τι θέλω να πω. Ο Βανσόν είχε μια γενική προσέγγιση του θέματος, δεν ήθελε να κάνει μόνο αυτό. Όταν κατεβαίνει στην Νότιο Γαλλία, γιατί ο Βανσόν κατέβηκε στην Νότιο Γαλλία. Τολμήστε, τολμήστε. Αν είναι βλακία να το ξέρετε, αν είναι σωστό θα το ξέρετε πάλι. Τολμήστε. Πώς. Παταγία. Τα τοπία. Παταγία. Όχι. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε αυτό.
Προσέξτε, ποιο είναι το τεστ που σας κάνω. Ξέρετε ότι δεν ξέρετε. Αλλά έχετε άποψη. Εντάξει, δεν είναι, δηλαδή, είναι... Αυτό, και είναι φυσικό, αυτό είναι φυσικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά έχω άποψη. Είναι δυστυχώς στις ψυχοφορίες και τέτοια, δεν σας λένε, δεν ξέρω, αλλά απαντώ. Διότι αυτοί που απάντησαν, είναι αυτοί. Η άλλος που λέει, δεν ξέρω, δεν απαντώ, τουλάχιστον είναι η κλίνηση. Βέβαια δεν απαντάει αυτόν τον λόγο, τέλος πάντων. Θέλει να δουλέψει το χειμώνα. Εντάξει, ούτε το φως της Γαλλίας, διότι δεν το ήξερε το φως της Γαλλίας. Και για να καταλάβετε πόσο δεν το ήξερε, για αυτούς που έχουν πάει για πρώτη φορά στη Γαλλία, τουλάχιστον Αρλ, το πρώτο πράγμα που γράφει ο Βανστόν για την Αρλ, λέει, μοιάζει με την Ιαπωνία. Που αν μερικοί από εσάς έχουν πάει η Ιαπωνία, το ορθογόνιο δεν είναι πιο ορθογόνιο. Λοιπόν, θέλω να πω, οι εικόνες του Βανστόν είναι του τύπου πώς τα βλέπουν οι άνθρωποι, αλλά αρχικά είναι απλώς ότι στην Ολλανδία δεν μπορεί να δουλέψει το χειμώνα. Ειδικά για τα τοπία. Και τώρα, άμα το σκεφτείτε ανάποδα και θυμηθείτε μερικούς από τους πάνω από 800 πίνακες που έχει ο Van Gogh, θα δείτε ότι είναι λιγότερα τα τοπία. Και άμα είσαστε ακόμα πιο ειδικοί και θυμηθείτε ποιες είναι οι εποχές, θα καταλάβετε τον πόνο του. Και μετά θα καταλάβετε γιατί έχουμε τόσες πολλές προσωπογραφίες εσωτερικές. Όταν είναι μουντά τα χρώματα, διότι είναι χειμώνας. Αλλά τι να κάνει άλλο, να ξεπαλιάσει έξω. Λοιπόν, βλέπετε, μερικά πράγματα είναι απλώς βασικά. Τώρα γιατί να κατεβεί εκεί, στην Νότιο Γαλλία, γιατί όχι αλλού. Αυτό έχει μια ανάγκη σε Γκογκάν. Ο Γκογκάν ζωγραφίζει, η προσέγγιση του Βανστόν είναι και η προσέγγιση των άλλων. Δηλαδή έχει μια τάση αλτρουισμού. Άμα βλέπει έναν άλλον ζωγράφο να ζωγραφίζει και να τον αγγίζει, λέει θα ήταν καλό να κάνω κι εγώ. Ο Βανστόν δεν ντρέπεται να αντιγράψει. Με ποια έννοια εννοώ. Δηλαδή υπάρχουν πίνακες του Βανστόν που μοιάζουν με τον Μιλιέ, που μοιάζουν τον Delacroix. Θαυμάζει πάρα πολύ τον Delacroix. Δεν προσπαθεί να το αντιγράψει εντελώς, αλλά είναι πραγματικά, δηλαδή όταν το κοιτάζετε, ξέρετε ότι είναι Delacroix. Αυτό. Ξέρετε βέβαια ότι δεν είναι του Delacroix, αλλά ξέρετε ότι το θέμα είναι του Delacroix. Ο Πικάσο θα το αλλάξει πάρα πολύ αυτό. Ας πούμε, θυμηθείτε Πικάσο Βελασκές. Εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο. Ο Βανστόν μαθαίνει από τον άλλον, διότι θεωρεί ότι δεν είναι ζωγράφος. Είναι άλλη μια μεγάλη διαφορά με τον Νταβίντσι. Ο Νταβίντσι δεν μαθαίνει, διδάσκει. Ο Νταβίντσι θεωρεί ότι ο μόνος που μπορεί να μάθει στον ζωγράφο είναι η φύση. Ο Βανστόν δεν είναι αυτού του τύπου, γιατί θεωρεί ότι δεν ξέρει να ζωγραφίσει. Να το θυμάστε αυτό. Ο Βανστόν γεννιέται και ζωγραφίζει. Δεν έμαθε. Δηλαδή όταν θα πάει στο πρώτο εργαστήρι, θα πάθει την πλάκα του ο δάσκαλός του. Εντάξει, είναι μια μεγάλη διαφορά. Ο Βανστόν πηγαίνει σε μερικά εργαστήρια, αλλά πολλά από αυτά που κάνει τα βλέπει από τους πίνακες. Με τον αδερφό του αγοράζουν πίνακες. Έγινε μια πολύ ωραία έκθεση στη Μασσαλία, που ήταν Van Gogh, Monticelli. Monticelli ήταν ένας Γάλλος ζωγράφος της Μασσαλίας, μεγαλύτερος του Βανστόν, γνωρίστηκαν οι δύο, ήταν ήδη μεγάλος, ο Βανστόν τον γνώρισε όταν ήταν 25 χρονών και ήθελε να του πει ότι τον θαύμαζε. Και έχει ενδιαφέρον, να σας πω για ποιο λόγο. Είναι από τον Monticelli που μαθαίνει την επεξεργασία των χρωμάτων που είναι σκούρα. Ο Μοντιτσέλη έχει μια ειδική τεχνική, έχει μπορεί όλο τον πίνακα να τον κάνει πολύ σκούρο, με διάφορες αποχρώσεις του σκούρου, και μετά βάλει γνήσιες πινελιές από πολύ έντονο χρώμα. Αυτό είναι μια τεχνική που του έμαθε ο Μοντιτσέλη. Άρα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση, γιατί βλέπατε
έργο του Μοντιτσέλη, έργο του Βανσάν, δίπλα στην ίδια αίθουσα. Και είχαν κάνει και μια άλλη πιο διδακτική προσέγγιση, η οποία ήταν του τύπου, σε μια αίθουσα ήταν προσωπογραφίες, στην άλλη ήταν νεκρές φύσεις, άρα μπορούσαν πάρα πολλά παιδιά να έχουν μια προσέγγιση αυτών των δύο ζωγράφων, πολύ πιο επεξηγηματική. Εδώ η διαφορά είναι ότι θεωρεί ο Βανσάν ότι έχει να μάθει από τους συνανθρώπους. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σε αυτόν τον άνθρωπο μεγάλη ταπεινοσύνη. Εντάξει, δηλαδή όταν θα κάνει τα σκίτσα, σέβεται. Ξέρω τώρα ότι σας φαίνομαι εξωγήινος, ειδικά για τους πιο νέους, όπου τώρα μιλάμε για σεβασμό και θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον δογματικό. Όχι, είναι ο σεβασμός ο αληθινός, ξέρετε. Ο σεβασμός είναι ο αληθινός, είναι του τύπου να μην λες τον έναν χάρηκα για τη γνωριμία ενώ δεν τον ξέρεις. Αλλά δεν το λέω για όσους αυτό που μου το είπαν προηγουμένως, εντάξει, μην νιώθετε άνθρωποι. Εννοώ ότι μιλάμε τόσο τυπικά για όλα τα θέματα που δεν ακούμε πια τι λέμε. Εντάξει, βλέπετε για κάποιον για πρώτη φορά στη ζωή σας και λέτε χάρηκα. Θα μπορούσε τουλάχιστον να πείτε χαίρομαι. Αλλά χάρηκα πότε πρόλαβες. Εντάξει, ο Βανσάν θα δώσει σημασία σε αυτά. Του τατουά. Υπογράφει πολύ συχνά έτσι. Αν δεν γράφει του τατουά, λέει όλος δικό σου, στην ουσία, ουσιαστικά, γράφει ταφ, αλφα, ταφ. Αυτό θα ήταν πολύ υπερβολικό για έναν αδελφό να το γράψει σε έναν άλλον αδελφό όλος δικό σου. Είναι όμως επειδή δεν έχουμε μια προσέγγιση του έργου. Δηλαδή θεωρούν και οι δύο ότι κάνουν κάτι μαζί. Ο ένας μπορεί να προσφέρει χρώματα πινέλα τελάρο και ο άλλος να προσφέρει το μόνο που διαθέτει να ζωγραφίσει. Ο συνδυασμός των δύο είναι πάρα πολύ ουσιαστικός, διότι ο Van Gogh, θυμάστε τη σύμβαση, αυτοσέβεται. Δηλαδή θα σεβαστεί τα χρώματα που του δίνει ο ένας, θα σεβαστεί όλο τον πίνακα που κάνει. Αυτό είναι πολύ σπάνιο στην ιστορία της τέχνης. Δεν έχουμε κάτι το ανάλογο. Όταν θα έχουμε μια σχέση με τον Βανσάν και τον Γκόγκεν, είναι έντονη και δύσκολη, θα δείτε ότι έχουμε δύο διαφορετικούς χαρακτήρες. Αυτό το έχει κάνει συμβολικά. Ο Βανσάν ασχολείται πολύ με τις κενές καρέκλες. Βλέπετε εδώ έχουμε μερικές κενές καρέκλες. Οι κενές καρέκλες είναι σύμβολο θανάτου στον Βανσάν. Μία από τις πιο σημαντικές είναι η κοινή καρέκλα του πατέρα του. Όπου θα δείτε, γιατί ήταν παπάς και είχε τη βίβλο και την πίπα, έχει ενδιαφέρον, λέω καρέκλες, είμαι πάντοτε προσεκτικός. Όταν θα ζωγραφίσει την καρέκλα του Γκογκιά, θα είναι πολυθρόνη. Ενώ η δική του θα είναι καρέκλα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια χώρα, όπως ξέρετε όλοι για καρέκλες, που συνήθως τις πιάνουμε για πολυθρόνες και μερικές φορές καταλήγουμε στο στραβωτά. Αλλά το θέαμα είναι εδώ. Γιατί το κενό. Πολύ συχνά όταν βλέπετε μια κενή καρέκλα, ας πούμε εδώ, είναι επειδή δεν κάθισε κάποιος. Είναι δύσκολο για εσάς να προσπαθήσετε να δείτε ότι κάποιος κάθισε εδώ. Άρα στην πραγματικότητα, όταν κάθεστε πάνω στις καρέκλες, εξαφανίζετε τη μνήμη του προηγουμένου. Ήταν ενδιαφέρον, ήταν μια συζήτηση μεταξύ Γκρόσμαν και Άινστεϊν και του έλεγε ότι του συνευρίαζε που οι καρέκλες ήταν ζεστές. Κάναν μια ολόκληρη μελέτη να δουν αν ήταν βιολογικό, χημικό ή μόνο θερμοδυναμικό. Και εφόσον ήταν μόνο θερμοδυναμικό, λέει δεν πειράζει, δεν σχετίζεται με τον άλλο. Αυτό μπορεί να το πάρετε σαν ανέκδοτο χιούμορ. Στην πραγματικότητα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν έχω δώσει καμία πληροφορία. Άρα έχει χαθεί η παρουσία μου.
αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δείτε. Αν ζωγραφίζετε μια καρέκλα, έτσι όπως είναι αυτές εδώ μαλακές, σκεφτείτε το τώρα, πέστε ότι το κάνετε. Θα κάνετε μια κοιλότητα. Δηλαδή ξέρετε ότι κάθεται κάποιος ή καθόταν κάποιος, ή ότι είναι παλιά, ή ότι δεν είναι παλιά, ή είναι ολοκένουρια. Μια καρέκλα που είναι ολοκένουρια είναι μια καρέκλα χωρίς μνήμη. Οι καρέκλες του Βανσόν έχουν πάντοτε μνήμη. Μόλις βλέπετε μια καρέκλα σε έργα του Βανσόν, να προσπαθείτε να δείτε ποιος ήταν εκεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό στίγμα που μας επιτρέπει, δεν έχουμε πορτρέτο, έχουμε πορτρέτο της μάνας του Βανσόν, ένα ωραίο πορτρέτο, σχεδόν του Βακάρ. Δεν έχουμε του πατέρα, ενώ ξέρουμε ότι ο πατέρας είχε μια πολύ μεγάλη θέση στον κόσμο του Βανσόν, διότι όπως ξέρετε από αυτόν θα έχει αυτή την τάση για την θεολογία. Το άλλο που μπορούμε να δούμε, που είναι μια άλλη τάση που εξηγείται και από την επιρροή του πατέρα, είναι αυτές οι εσωτερικές απογνώσεις που έχουμε στην Ολλανδία. Τα χρώματα είναι πολύ καφέ. Καφέ, μαρόν, μπραν, διάφορα. Πατατοφάγι. Τι ωραίος πίνακας η πατατοφάγι. Τι λάθος αυτό που είπα τώρα. Γιατί θα πρέπει να πω τι ωραία η πίνακη η πατατοφάγι. Γιατί είναι πολύ. Αλλά εμείς λέμε ότι είναι ένας. Άμα ήταν ένας, γιατί δεν τον άφησε ένας. Ο Βασάν κάνει πολλές παραλλαγές. Χρησιμοποιεί το ίδιο θέμα και το εξετάζει. Σαν μοτίβο. Άρα είναι σαν να είναι τέμε βαρέσιο. Η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι λίγο να αλλάξετε μερικά πράγματα, τα βλέπετε λίγο διαφορετικά. Στους πατατοφάγους έχει ενδιαφέρον, το βλέπετε και στην έκθεση. Αν προσέξετε, υπάρχει στην έκθεση της μελέτης. Έχουμε το κεφάλι, όταν μπήκατε στην έκθεση στο κεντρικό, έχουμε το κεφάλι μιας γυναίκας. Αυτή η γυναίκα χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον 4 φορές σε πίνακες του Βανσόν. Θεωρούμε ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της και είναι η γυναίκα που βρίσκεται αριστερά στον πίνακα των πατατοφάγων. Είναι η ίδια. Δεν είναι αυτό που βλέπετε στην έκθεση, είναι μια μελέτη σε πορτρέτο που βλέπουμε μόνο το πρόσωπό της. Το ίδιο ισχύει και όταν εσύ προσπαθείς να τα ανέβει. Η κύρα, δεν μπορώ να την κόψω γιατί δεν είναι φοιτητριά μου, αλλά προσπαθεί να ακολουθήσει διάφορα που κάνω, όπως μπορεί. Ποια είναι η ιδέα, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Έχει διάφορες τεχνικές. Το πρόβλημα που μπορούμε να μελετήσουμε είναι στις πινελιές. Αν θυμάστε καλά τους πατατοφάγους, τώρα που νιώθω ότι θα γίνει ερώτηση, πώς είναι τα χέρια. Θα μου πείτε γιατί να κοιτάξουμε τα χέρια, αφού είναι πατατοφάγοι. Κάπως τα τρώνε τα πράγματα. Τα χέρια, αν προσέξετε, είναι σχεδόν πακόκαλο. Μόνο έντονες γραμμές με ένα δέσιμο και το ίδιο έτσι. Δηλαδή, άμα τα δείτε έτσι, όχι προσεκτικά, θα θεωρήσετε ότι δεν είναι καλά ζωγραφισμένα και δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια. Στην πραγματικότητα έχουν μία απόκρωση που θα μπορούσε και θα ήταν καλό, θα το κάνω σίγουρα μια φορά. Θα ήθελα να κάνω μια θεατρική σκηνή και να έχω τον ίδιο χρωματισμό από τους πατατοφάγους. Και θα βλέπετε ότι τα χέρια μοιάζουν όπως τα έχει ζωγραφίσει. Διότι όταν είναι όλα πολύ σκούρα, στα χέρια φαίνονται, βλέπετε, αυτό το πράγμα. Τα ασπράδια. Άμα κάνετε όλοι σας, οι μικροί, ας μπορούν να το κάνουν, άμα κάνετε αυτό το πράγμα, έχετε την τάση να εμφανίζετε το κόκαλο, που δεν είναι το κόκαλο στην πραγματικότητα, ας πούμε. Σας κάνει κάτι άσπρα. Αυτό εδώ είναι ένα έντονο στοιχείο. Γιατί είναι ένα έντονο στοιχείο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ παίρνω το ποτήρι έτσι. Ή το παίρνω έτσι. Ή το σφήνω. Θα φαίνεται. Αν ήσασταν πατατοφάγος και φτωχός, πώς θα κρατούσατε το πιρούνι σας.
Ναι, το φτώνατε. Εμείς, ξέρετε, είμαστε μια κοινωνία όπου πια δεν πεινάμε. Θα τρώγαμε τα χέρια. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό. Αλλά είναι ζεστά. Είναι και μερικοί που είναι ευαίσθητοι με τα χέρια. Ελπίζω να μην τρώνε κατευθείαν τη φλούδα. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα. Έχετε δίκιο, δεν είναι απλό. Αλλά η ιδέα είναι ότι μας δίνει και το στίγμα μερικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν προσέχουμε, δείχνουν την ανθρωπιά του, δηλαδή κατά πόσο πρόσεξε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν έχουμε πολλές παραλλαγές από τον ίδιο πίνακα και όταν έχουμε προσχέδια, βλέπουμε ότι προσπαθεί να τους τοποθετήσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι πιστεύατε ότι η πατατοφάγη είναι πορτρέτα. Δηλαδή, ξέρετε, συχνά όταν κάνουμε μία σύνθεση, θα το δούμε σε μερικούς άλλους πίνακες ή σε αυτό εδώ, εντάξει, όταν κάνουμε μία σύνθεση, μερικές φορές δεν βάζουμε καν τα πρόσωπα. Θεωρούμε απλώς ότι σε ένα μεγάλο πράγμα μας δίνει την εντύπωση ότι κάπου εκεί πέρα κάθεται, ας πούμε, ένα ζευγάρι, κάθονται δύο φίλοι. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Ίσως πατατοφάγος, κάθε άτομο που είναι ζωσπατατοφάγος έχει μία προσωπικότητα, έχει μία ψυχολογία. Και αυτή η ψυχολογία είναι ενδεικτική. Δηλαδή, στην ουσία θα μπορούσατε να γράψετε θεωρητικά έναν διάλογο όπου να μιλούν μεταξύ τους. Διότι σας το επιτρέπει ο Βανσάν, που σας έχει μελετήσει τόσο πολύ, που απλώς είναι να του αφήσετε να μιλήσουν. Αυτή η ιδέα είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν δίνουμε τον χρόνο στη λεπτομέρεια να μας εξηγήσει τον πίνακα. Άρα, δεν τα κατάφερες, θα σε κόψω. Θα τα καταφέρεις τώρα. Μόλις λέτε θα σας κόψω σε φοιτητές, γιατί κάτι γίνεται, επειδή τους κόφτει. Λοιπόν, αυτός εδώ ο πίνακας, πρόσεξε γιατί θα χαλάσεις τα πράγματά σου, αυτός εδώ ο πίνακας, είπαμε, βρίσκεται εντελώς. Πραγματικά θα πρέπει να πείτε καλά ο γερός, δεν ξέρει να κάνει καν μελέτη, εφόσον το ένα κομμάτι, εντάξει, όμως είναι έξω. Δηλαδή, εντάξει, παιδί μου, λες, δύο πρόσωπα έβαλε, μέσα σε 50-70, δεν μπόρεις να τα βάλει μέσα. Μα είναι έτσι στο μασό. Ξέρετε, εδώ, άρα είναι δύο φίλοι, ας πούμε, που πίνουν. Για δείξε μου τώρα αυτό. Στο βάθος του πίνακα, του ίδιου πίνακα, εντάξει, του ίδιου πίνακα, υπάρχει ίσα-ίσα το σκίτσο. Καταλάβατε ότι θεωρώ ότι είσαστε όλοι οι δικοί του Van Gogh, άρα θυμάστε ακριβώς πώς είναι το ζευγάρι. Αν προσέξετε το ζευγάρι, εγώ έχω προσθέσει μερικά χαρακτηριστικά, θα δείτε ότι είναι πολύ πιθανό να είναι η Σιέν, η γυναίκα, θέλει να πει στα γαλλικά η δικιά μου, και ο ίδιος ο Βανσόν. Τώρα όμως πρέπει να σκεφτείτε, αν έχετε λίγο εξοικείωση με τον Βερμέρ, πού κάθεται ο Βανσόν την ώρα που βλέπει ότι κάθεται εκεί, όταν ζωγραφίζει. Δηλαδή, θυμάστε, ο Βανσόν κάνει πολλά, το βλέπετε και εδώ, κάνει πολλά, πολλές αυτοπροσωπογραφίες, εντάξει. Στις αυτοπροσωπογραφίες ξέρετε ότι δεν είμαστε και έχουμε μερικές δυσκολίες, τεχνικές, καθαρά τεχνικές, είναι ότι όταν ζωγραφίζουμε με το δεξί χέρι, ο πίνακας είναι από εδώ, πρέπει να τα βλέπουμε, άρα πολύ σπάνια έχετε φάτσα. Συνήθως έχετε τρόκια, τρία τετάρτα. Γιατί είναι αυτή η δυσκολία. Εδώ αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όταν βλέπετε την αίθουσα, το καφενείο έχει ένα βάθος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι ο Βασόν βλέπει το καφενείο εκείνη τη στιγμή, γιατί άμα το έβλεπε θα ήταν στη γωνία. Άρα μήπως το ζωγράφισε όπως θα καθόταν κατοπτρικά. Άρα αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτόν τον πίνακα, αν προσέξετε, υπάρχουν και καθρέφτες. Στους καθρέφτες του Βασόν δεν βλέπουμε ποτέ τι έχει ο καθρέφτης. Δεν έχουμε, ας πούμε, τεχνικές του τύπου Escher, με αντανάκλαση και περίτεχνα πράγματα. Όχι.
Σε αυτό λοιπόν τον πίνακα, όταν βλέπετε μετά από κάμποση ώρα ότι έχει μια σιλουέτα στο βάθος που μοιάζει με τον ίδιο Βασάν, τώρα το καπέλο είναι έτσι. Ο Βασάν στην αλληλογραφία, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να συνδυάζετε πάντοτε τα δύο. Ο Βασάν στην αλληλογραφία με τον Θεό γράφει πόσο θαυμάζω τον Μοντιτσέλη, ο οποίος έχει ένα κίτρινο καπέλο, ένα μεγάλο μεγαλοπρεπές μπαστούνι, βελούδινο, μαύρο και πανταλόνι κίτρινο. Αυτό θα μπορούσε να σας θυμίσει λίγο το L'Homme de Saint-Rémy, που είναι ένα άλλο που είναι απομονωμένο. Αλλά ποια είναι η ιδέα? Εμείς ξέρουμε ότι ο Βασάν, προσέξτε, γιατί είναι μερικοί από εσάς που τον θυμούνται έτσι μετά τον Βασάν, με το καπέλο. Εμείς όμως ξέρουμε ακριβώς στην αλληλογραφία γιατί έβαλε αυτό το καπέλο. Ξέρουμε ότι είναι προς θαυμασμό του Μοντιτσέλη. Τόσο απλά. Άρα εμείς, όταν βλέπουμε μετά ένα πίνακα, κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον με τέτοιο καπέλο, είναι σαν να είναι υπογραφή. Ή, προσέξτε, αυτό έχει ενδιαφέρον, σε άλλο πίνακα όπου είναι φυλακισμένοι, αυτός ο πίνακας, ναι, λέμε ότι σαν δείξτε μου τον άλλο που είναι οι δύο, τα ψηλά καπέλα. Έχουμε έναν άλλο πίνακα, έχει ενδιαφέρον πώς το κάνει. Σας βάζει σε κεντρικό κύκλο που είναι σαν έλλειψη, φυλακισμένος, που περπατάνε μέσα στη φυλακή. Εντελώς δεξιά υπάρχουν δύο άτομα που συνομιλούν μεταξύ τους. Αναρωτιόμαστε τι μπορούν να πούν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο κεντρικό κύκλο είναι ότι όλοι φοράνε καπέλα. Είμαστε εμείς στη φυλακή όμως. Άρα, τι θα κάνατε εσείς? Για να ζωγραφίσει το ανάλογο του Βανσόν, δεν του έβαλε καπέλο. Γιατί δεν μπορούσε να βάλει μέσα στη φυλακή τέτοιο καπέλο. Άρα τι έκανε? Έβαλε καπέλα σε όλους. Εκτός από τον εαυτό του. Και ξέρουμε ότι είναι αυτός. Πάνω αριστερά στον πίνακα, υπάρχουν δύο πεταλούδες. Όχι σε αυτό, κάνετε το λάθος, σας βλέπω να στραβώνετε τα μάτια. Πάνω στον γνήσιο πίνακα. Άμα ξεχάσετε τις πεταλούδες, ενώ είσαστε στη φυλακή, αλλάζει όλο το νόημα του πίνακα. Άρα αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι γιατί ο Βανσάν βάζει πάνω αριστερά σε ένα ύψος που είναι πολύ πιο τεχνικές, γιατί σέβεται αυτό που βλέπει και βλέπει ότι βλέπει χιονισμένο το πίνακα. Εντάξει, δηλαδή είναι μια τόσο μεγάλη απλοποίηση και συμπίεση που αυτός παρόλα αυτά που έκανε, για να καταλάβετε, έκανε 800 πίνακες πάνω κάτω, έχετε ξέρετε πόσο, σε μια περίοδο 10 ετών. Ωραία, όπως βλέπω ότι είναι. Δηλαδή ένα έτος, πόσες εβδομάδες έχει? 52. Έχουμε ένα πρόβλημα. Να πει ότι πάνω από έναν πίνακα, προσέξτε, όχι έναν πίνακα που είναι απλώς πίνακα, ένα πίνακα αληθινό, που πουλιέται, δεν σας λέω για τις τιμές, πάνω από έναν πίνακα την εβδομάδα. Και όχι έτσι για πλάκα, για 10 χρόνια. Δεν μιλάω για τα προσχέδια. Δηλαδή, αυτό εδώ γίνεται ζωγράφο της ασθενής. Όλο αυτό. Εντάξει. Άρα, τουλάχιστον να θυμάστε μερικές λέξεις επιπλέον, 10 χρόνια, πάνω από 800 έργα, τριχισμένο στις γλώσσες, μεταφράσεις της βίβλου, αλληλογραφία στα γαλλικά και στα ολλανδικά με τον αδελφό του, ανάλογα που ήταν, τριχισμένο στη θεολογία. Αυτός είναι ο Βασίλης. Ο άλλος είναι ο Βαν Γκογκ. Να είστε καλά. Ό,τι θέλω, εσύ είσαι το boss. Ναι.
Σας ακούμε, πείτε μας. Συνήθως όταν οι πληροφορίες ταξιδεύουν σε μεγάλη απόσταση και σε πολλές γενιές μετά, εμείς γνωρίζουμε, παίρνω διαματικά τη δική μου άποψη, γνωρίζουμε το Βαρκόμ εξαιτίας της οικονομικής αξίας που είχαν τα έργα του και φυσικά επηρέασαν την κοινωνική δομή για να φτάσουν ως πληροφόρηση στις μέρες μας. Όχι τώρα που έχουν την αξία. Τότε δεν είχαν. Τώρα, ναι. Μα πληροφόρηση... πριν μερικά χρόνια μόνο. Όταν άρχισαν οι Ιαπωνέζοι. Η πληροφόρηση για τον Βαρκόμ πότε άρχισε να φτάνει στην Ελλάδα σαν μεγάλο ζωγράφο. Προφανώς αυτά τα πράγματα πάνε μαζί, πιστεύω. Όταν αγοράστηκε πολύ ακριβά. Όταν αγοράστηκε πολύ ακριβά. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να υποθεί λίγο και στους. Και στα παιδιά στην νεολαία ότι πίσω από την ικανότητα ότι πρέπει να αποκτήσουν μια ικανότητα να βλέπουν πράγματα με το δικό τους μάτι και να το αξιολογούν πέρα από το κόστος που κάνει ένα πίνακα διάσημο. Αυτό τώρα το πιστεύετε. Θέλω να πω, θα μπορούσε να υπάρχει... Σας πιστεύω ότι το πιστεύετε, αλλά θέλω να πω, το πιστεύετε ότι είσαστε πιστικός στα παιδιά. Τα νέα παιδιά, όταν κάνετε ένα μάθημα, εσύ θα το έχεις ζήσει πάρα πολλές φορές και λέτε τι επάγγελμα θέλετε να κάνετε, εξαρτάται ποιο έχει τα περισσότερα λεφτά. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει αυτό ποτέ, γιατί εδώ ο Θεός θα πάει, θα κάψει τα λεφτά. Ειδικά εδώ, εγώ πόσες φορές έχω... Δηλαδή δεν το αφορά καθόλου τι θα κάνει. Σημασία είναι το αποτέλεσμα το οποίο είναι χρηματικό. Δηλαδή, άμα σε ένα παιδί του εξηγήσει την ιστορία του Van Gogh, το πρώτο που θα κάνει είναι να μην ζωγραφίσει. Σε κανονικό παιδί, δεν σας λέω για τα άλλα τα μη φυσιολογικά, αυτά δεν γιατρεύουν, εντάξει. Αυτά που γιατρεύονται όμως κοινωνικά, αποκλείεται να κάνουν δημιουργικό έργο. Δηλαδή, σου λέει ποιο είναι το όφελος. Ο Van Gogh πέθανε φτωχός. 1853-91 και είμαστε το 2000, μετά το 2000 αρχίζουν να έχουμε κάτι θεαματικές τιμές. Γιατί άμα κοιτάξετε γενικό κατάλογο του Van Gogh, θα δείτε ότι υπήρχαν πωλήσεις το 73, το 79, το 80, γνήσια έργα, με τιμές που δεν είχατε ακούσει ποτέ, που είναι πολύ φθηνές, ενώ είναι Van Gogh. Γιατί αυτό που δεν είπατε στα παιδιά, θα το πω εγώ, είναι ότι ξεπλύνουν χρήμα με την τέχνη που δεν έχει καμία σχέση με το κόστος του πραγματικού πίνακα. Και είναι εταιρείες που τα αγοράζουν και δεν τα εκθέτουν. Θέλω να πω ότι θα είναι όμορφο να περάσουμε το μήνυμα και στα παιδιά, να έχουν την οπτική, να μπορέσουν να αποκτήσουν την οπτική, να ανακαλύπτουν έναν Van Gogh κάπου χωρίς να γνωρίζουν το κόστος που θα το κάνει διάσημο. Αυτή τη στιγμή, αν βρισκόμαστε στην εποχή του Van Gogh, ίσως να μην τον γνωρίζαμε στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Όχι, ίσως. Δεν θα τον γνωρίζαμε. Άρα σε μια σχετική αντιστοιχία, θα μπορέσει να υπάρχει και στην εποχή μας ένας αντίστοιχος Van Gogh συμβολικά, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, έτσι. Μην ανησυχείτε. Έτσι δεν είναι. Άρα, θα είναι ωραίο να αποκτήσουν τον προβληματισμό αυτό, ώστε με τη δική τους ματιά να ανακαλύπτουν την ομορφιά της ζωής. Εγώ δεν διαφωνώ. Είμαστε στην ίδια συχνότητα. Απλώς όταν μιλήσατε στην αρχή, είπατε είναι. Τώρα αρχίσατε να λέτε θα είναι. Άμα επιμένω, θα πείτε θα ήταν. Στην αρχή είναι καλό, θα ήταν καλό, καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν νομίζω είναι όπως και στους άλλους τομείς, δηλαδή όταν ας πούμε ο Βασίλης κάνει ένα μάθημα ως φυσικός, δεν θα πάνε όλα τα παιδιά για φυσική ή για μαθηματικά ή για λογοτεχνία. Το θέμα είναι τους αγγίζουμε σε μερικά πράγματα, μερικά πειράματα που τους ανοίγει λίγο. Τα παιδιά που ζωγραφίζουν πραγματικά, που θέλουν να ζωγραφίζουν και το βλέπουν σαν αυτά, δεν τα επηρεάζει η κοινωνία, δεν ανήκουν στην κοινωνία. Μην ανησυχείτε γι' αυτά. Για τα άλλα ανησυχείτε. Θα ήταν καλό να έχουν μια εικόνα. Δηλαδή, εγώ πρόσφατα είχα... ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχουν βιβλία τα οποία δίνονται δωρεάν. Στο Υπουργείο Παιδείας.
Το Υπουργείο Παιδείας κάνει ό,τι μπορεί για να βάλει μέσα στα βιβλία. Βαγγέλη, σε ποιο βιβλίο, πες μου. Της ιστορίας. Στο βιβλίο της ιστορίας βάζει πίνακες. Εντάξει. Της εποχής. Έχει και πίνακα του Βαν Γκόγκ. Τα Κυπαρίσια. Λοιπόν, εσείς που μου το λέτε αυτό, μπορεί να φανταστείτε ότι τώρα τα παιδιά γράφουν πάνω στον πίνακα, πάνω στο τετράδο, όχι στο τετράδο, στο βιβλίο. Σε αυτά τα παιδιά λέτε θα ήταν όμορφο να ξέρουν, πώς να ξέρουν. Εντάξει. Όχι, όχι εντάξει, μιλάω για προσωπική εμπειρία που έφυγε μια νοητική σφαλιάρα από μένα, καταλαβαίνει τι έγινε. Δηλαδή, όταν το παιδί είναι ικανό, επειδή το Υπουργείο Παιδείας του δίνει τζάμπα ένα βιβλίο, είναι ικανό πρώτον να σκίσει το μισό για την εκτός ύλης. Είναι ικανό να το διπλώσει το άλλο μισό για να μην μπερδευτεί. Γιατί ξέρετε, μπορείτε να πέσετε στην παγίδα του εκτός ύλης. Κατά λάθος. Και να πεθάνετε. Γιατί εμείς είμαστε μόνο της ύλης. Εντάξει, άμα πέσετε σε μια τρύπα μαύρη οπή της εκτός ύλης, μπορείτε να μάθετε και κάτι. Άρα σου λέει, πρόσεξε. Δηλαδή, τα παιδιά εμένα μου θυμίζουν πραγματικά, είναι μια ασθένεια. Άρα, και δεν το σβήνουν, ας πούμε, τον τίτλο της παράγραφου, το κάνουν ένα ολόκληρο χ, για να μην ξεχαστούν και σου λένε, μήπως είναι μόνο εκτός ύλης η παράγραφος, ο τίτλος, όχι, είναι όλοι. Λοιπόν, μετά τα παιδιά πηγαίνουν πιο πέρα και γράφουν πάνω στον πίνακα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θέλει να πει, σε κάποια φάση, γιατί να μην γράψει ένα tag πάνω στο μουσείο. Που στην Ελλάδα το κάνουμε ήδη στο εξωτερικό του μουσείου. Ωραία. Όταν θα φτάσουμε για λόγους ελευθερίας, δηλαδή πηγαίνεις στο Λούβρο και έχεις εσύ το σπρέι και λες εμένα μου αρέσει αυτό και γράφω. Εγώ αυτό που εξήγησα στο παιδί είναι ότι αναιρεί τον πολιτισμό του. Δεν αναιρεί απλώς ένα θέμα γούστου. Δεν είναι αν σ' αρέσει ή όχι ο πίνακας. Δεν σ' αρέσει, μην τον κοιτάς. Το θέμα είναι ότι όταν γράφεις πάνω στον πίνακα, μην ξαφνιάζεσαι. Είχαμε, το θυμάστε αυτό το πρόσφατο που έγινε. Είναι μια κυρία που φίλησε πίνακα του κλίν, λευκό σε λευκό, με κόκκινο κρυό. Λοιπόν, αυτό έγινε στη Γαλλία, δεν είναι να σας πω πώς απλήρωσε αυτή. Που το φίλησε από θαυμασμό, προσέξτε. Γιατί θεωρούν ότι χάλασε έργο του πολιτισμού. Δεν θεωρούν ότι ήταν θαυμασμός και μπορεί να το κάνει. Περάβατε, δηλαδή, άλλο, θυμάστε ότι εγώ έχω μια τάση να μιλάω για το ρουβό, δεν είμαι σκαλαμάτα. Άλλο να σχίζω, ας πούμε, το πουκάμισο του ρουβά και να το κομματιάζω και να το δίνω σε κάθε κομμάτι της γυναίκας. Τώρα βέβαια έχει κόρη, αλλά ας πούμε. Λοιπόν, και άλλο να πάω να μπογιατίζω τον ρουβά. Όχι, μην γελάτε, γιατί αυτό έχουμε καταντήσει. Δηλαδή, το έργο τέχνης. Το σημαντικό τι είναι στο έργο τέχνης, είναι το έργο. Εδώ πολύ συχνά στα παιδιά, όταν θα κάνει ας πούμε ο Βασίλης μάθημα, και δεν μιλάω για το έργο το δικό σου, δεν ξέρουν το έργο. Δηλαδή θα μιλήσει ας πούμε για έναν μεγάλο φυσικό, τον Άινσταϊν, και ο Άινσταϊν, όπως κάναμε προηγουμένως, άμα πω στα παιδιά, πείτε μου δύο λέξεις, θα στεναχωρηθείτε για τον Άινσταϊν. Δεν θα πω για τον Καραθοδουλή γιατί εξηγήσαμε. Αλλά ποια είναι η ιδέα, είναι αυτή η συμπίεση συνεχώς. Δεν θυμόμαστε το έργο. Δεν ξέρουμε ποιο έργο. Ενώ αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο με το άτομο είναι το έργο. Διότι είναι το έργο που παράγει το «ον». Και όχι το «ον» το έργο. Δηλαδή, αυτό δεν πρέπει να μας ενοχλεί το χρηματικό. Αυτό που δημιούργησε το Βανσό είναι το έργο του. Ο Βανσό, άμα δεν είχε ζωγραφίσει, δεν θα υπήρχε. Προσέξτε τι είπα. Δεν θα έλεγα ότι θα ήταν άγνωστος. Δεν θα υπήρχε. Είναι πολύ ακριβό το κόστος της ύπαρξης. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό είναι που λέει ο Κάρλο Μισέστατερ, ο φιλόσοφος Ιταλός, λέει μόνο μία άπειρη παραγωγή, για το χείρο, μια άπειρη παραγωγή δικαιολογεί την ύπαρξη. Αυτό ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Πόσοι το κάνουν. Και γι' αυτό ρώτησαν στον Νταλαϊ Λαμά. Σας πώς το λέτε. Νταλαϊ Λαμά. Βάζουμε τον τόνο, εντάξει. Ναι. Είναι ο Λαμάς.
Εμείς έχουμε μια τάση να ελληνοποιούμε. Λοιπόν, του ρώτησαν στον Δαλάη Λάμα, τι σας ξαφνιάζει το περισσότερο στον κόσμο. Η απάντησή του ήταν οι άνθρωποι. Και η εξήγηση. Διότι χαλάνε την υγεία τους, για να πάρουν λεφτά, μετά χαλάνε τα λεφτά τους για να έχουν υγεία, κάνουν ό,τι μπορούν για να ζήσουν χωρίς να πεθάνουν και τελικά πεθαίνουν χωρίς να έχουν ζήσει. Αυτό, δηλαδή, συγγνώμη, με τέσσερις φράσεις έχει κάνει, δηλαδή, λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτός εδώ ο πλούτος στον βουδισμό, που είναι ένα άλλο παράδειγμα, δεν είναι, όταν ένας άνθρωπος σου λέει τέσσερις φράσεις εδώ, που σε ενοχλεί στις τέσσερις, γιατί πόσοι από εμάς δεν νιώθουν ότι έχουν κάνει ένα από αυτά που λέει. Βέβαια, εκτός από το τελευταίο. Γιατί δεν προλάβαμε. Αλλά όπως λέει και ο γαλλικός μεσαίωνας, ο θάνατος είναι δύσκολος, αλλά στο τέλος θα καταφέρουν όλοι. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι άμα δεν έχουμε την αίσθηση του έργου, δεν μπορούμε να σεβαστούμε τον άνθρωπο. Τον Van Gogh. Δεν μπορείς να τον σεβαστείς άμα δεν έχει ζωγραφίσει ο Βανσόν. Αλλά άμα δεν του είχε δώσει χρώματα ο Θεό, δεν θα υπήρχε. Αυτό το δίπολο δεν είναι συμμετρικό. Προσέξτε, άμα θέλει να το κάνουμε σε άλλο τομέα, ας πούμε να πάρετε τον Χριστό με τον Παύλο, τον Σοκράτη με τον Πλάτωνα. Άμα δεν υπήρχε Πλάτωνας, δεν θα γνωρίζαμε τον Σοκράτη. Αν δεν υπήρχε Σοκράτης, δεν θα υπήρχε Πλάτωνας. Αλλά είναι ο συνδυασμός των δύο. Εντάξει, άμα καταλάβετε ότι η βίβλος λέει βιβλίο και ο Χριστός δεν έγραψε. Είναι ένα οξύμορο. Άρα, ποια είναι η ιδέα. Άμα υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, τότε παράγουμε ένα έργο. Τότε σεβόμαστε τον άνθρωπο. Και γι' αυτό για τον Χριστό λέμε αιτιόμο. Δεν έχει ενδιαφέρον για τον Χριστό να σας δείχνουν ότι είναι ιδού ο άνθρωπος. Γιατί για πόσους άλλους θα το λέγατε. Δεν είναι απίστευτο. Να σας ο κύριος είναι ένα κύριο. Ευχαριστούμε καταρχάς. Μας γεννήσατε. Και θα καθόμαστε με αυτό που είναι σαν να είναι τόσο ευχαριστής. Απλά ήθελα να συγκληρώσω. Πάνω απ' όλα πριν να συγκληρώσω, πρέπει να ευχαριστήσουμε δηλαδή τον Θεό και να ευχαριστήσουμε και αυτούς που απέλησαν τον Βανσάν από το βιβλιοπωλείο. Και όταν τον έδιωξαν, έφυγε από τον που δημιουργούσε την εκκλησία. Γιατί νομίζω μετά άρχισε να ζωγραφίζει. Όχι. Αλλά θα το πω. Το πρώτο πράγμα ήταν σωστό. Βάλατε μια φωτογραφία, λέω, βάλατε γιατί είστε και εσείς σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας. Με μια εικόνα μέσα στο βιβλίο. Μάθαμε τα παιδιά να σέβονται αυτή την εικόνα. Δηλαδή, πώς θα δουν την ομορφιά αυτής της εικόνας για να τη σεβαστούν. Για μένα εκείνο το πρόβλημα. Πρέπει κάποιος να διδάξει. Σωστά. Τι πρέπει να κοιτάξουν, πώς πρέπει να τους αρέσει και τι αυτή η ζωή, πέραν αν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει με το μάτι το κριτικό και το ειδικό που να το δουν, τι πολιτισμό μεταφέρει αυτή η εικόνα. Αν τα μάθουμε τα παιδιά μας από το σχολείο, πιστεύω θα σεβαστούν πολλά πράγματα. Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Γιατί έχω ρέντα αντικοινωνική, αν είσαι προσεκτική. Εμείς είμαστε η χώρα της πενταήμερης. Εντάξει. Να μην ξεχνιέσαι, γιατί κάπου έχω την εντύπωση ότι είμαστε η ευρωπαϊκή χώρα σε αυτή τη διάλεξη. Ή δεν είσαστε ενημερωμένοι ότι ζείτε εδώ, ή έχετε ένα πρόβλημα νοητικό. Εντάξει. Δηλαδή, ένα πράγμα που θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο Παιδείας, φαντάζεσαι εσύ τώρα, να πει ότι φέτος δεν θα υπάρχει πενταήμερη.
σας φαίνεται αστείο μόνο που το σκέφτηκα. Εντάξει, καταλάβατε. Δηλαδή είναι του τύπου τουλάχιστον σαν να μην υπάρχουν οι Πανελλήνιες. Τόσο. Ωραία. Το σβήνω αυτό, δεν πάω πιο πέρα για να μην αρχίσω τα δικά μου. Όταν ζωγραφίζει αυτό που έχει ενδιαφέρον με τη θρησκεία. Ναι, ξέρω. Το βάζω, αυτό είναι για ολόκληρο θέμα. Λοιπόν, αλλά είναι καλό για την αναπαραγωγή του είδους. Όταν είπατε ότι άρχισε μετά, το ενδιαφέρον είναι ότι ο Βανσόν θέλει να πάει για αποστολή, την μισιονέρ, άρα να πάει η Αφρική, διάφορα. Δεν τον δίνει το δικαίωμα η Εκκλησία και πηγαίνει τελικά στους Ανθρακορίχους, όπως το είπα προηγουμένως. Δεν πηγαίνει τότε ως παπάς. Έχει ενδιαφέρον να το θυμάστε αυτό. Μετά από μερικούς μήνες η Εκκλησία καταλαβαίνει ότι όντως κάνει κάποια δουλειά, άρα τον πληρώνει και γίνεται παπάς. Προσέξτε, αυτό και έχει ενδιαφέρον. Δεν διορίζεται παπάς, κάνει τη δουλειά και γίνεται. Είναι ενδιαφέρον, είναι πραγματικά. Το έργο παράγει το όνομα. Και το πρόβλημά του είναι ότι αρχίζει να ζωγραφίζει τους εργάτες. Και εκεί τον απολύω. Δηλαδή, η Εκκλησία εκείνη τη στιγμή με τον Βασόν ήθελε να ασχολείται με τους Ανθρακορίχους, αλλά όχι να τους ζωγραφίζει. Και αυτός θεωρούσε ότι έπρεπε κάποιος να ζωγραφίσει αυτόν τον όχθο, την εργατιά, την καθημερινότητα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικά, εδώ τα παπούτσια τρεσμών. Όταν... το έχουμε εδώ τα παπούτσια. Δεν το έχουμε, δεν πειράζει. Όταν λοιπόν αποφασίζει ένας ζωγράφος, θυμάστε κλασικά, παλιά, ζωγραφίζαμε τους πλούσιους. Αυτός που μπορούσε να πληρώσει τον ζωγράφο, τόσο απλά, εντάξει, δεν είναι ότι είναι κακό, ότι είναι, δεν μιλάω για εκείνες που ήταν ακόμα χειρότερο, γιατί αυτή ήταν... Γιατί να ζωγραφίζει το πορτρέτο μιας γυναίκας, ο Βανσόν, η οποία δεν μπορεί να αγοράσει τον πίνακα. Βλέπετε, εδώ είναι ένα, για μένα είναι το στίγμα της ανθρωπιάς του. Δεν το κάνει για να το αγοράσει αυτή η γυναίκα. Το κάνει για να θυμάται την ανθρωπότητα αυτή τη γυναίκα. Μια ψυχολογική ανάγκη του ιδίου. Κάποια στιγμή να αποτυπώσει κάτι το οποίο τον έχει. Ναι, αλλά αυτή η ψυχολογική ανάγκη λέγεται ανθρωπιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω να ακούσατε όμορφα πράγματα που εδώ στην επαρχία δεν φτάνουν αυτοί οι στίχοι, αυτές οι μελωδίες του Νίκου του Λιγερού. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.